Παραδομένο στον κυματισμό του κριτικού πελάγου και στο φθοροπείο χρόνο, το παραθαλάσσιο ενετικό τείχο του Ηρακλείου εκπέμπει σήμα κινδύνου. Πολλά σημεία του από το φρούριο του Κούλε μέχρι και την περιοχή του Τάλου βρίσκονται στο κόκκινο, όπω κατέγραψαν οι επιστήμονε του Εργαστηρίου Παράκτεια Έρευνα του Ιδρύματο Τεχνολογία και Έρευνα. Παρατηρήσαμε ότι σε κάποια σημεία, κυρίω από την πύλη του Δερματά και προ τον το Κούλε, υπάρχουν σημεία τα οποία. Ε... Η θωράκιση του τείχου στο, στη βάση του είναι, ε, έχει εξασθενεί σε σχέση με, τη, με, με, με άλλες περιοχές γειτονικέ. Σε αυτά τα σημεία υπάρχουν κάποιες ε, εμφανές ε, καταρρεύσεις ε, μικρό τμήμα του, του τείχους. Η κατάρρευση είναι θέμα στατικό πλέον, δηλαδή στο, στο τι φάση βρίσκεται η κατάσταση των τυχών αυτή τη στιγμή είναι θέμα στατικό. Αυτό δεν μπορούμε να σα το πούμε εμεί από την οπτική, την επιστημονική, την οποία καλύπτουμε το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμω υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την διάβρωση όσον αφορά την καλή κατάσταση και την καλή λειτουργία τη κατασκευή των τυχών, και αυτά είναι τα οποία κοιτάμε. Βεβαίω, κανεί εύκολα το καταλαβαίνει ότι ε, αυτό που είπαμε, ότι κάποια στιγμή μπορεί και αυτό να συμβεί, είναι μια πιθανότητα. Η έρευνα στο παραθαλάσσιο τείχο έγινε στο πλαίσιο προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ηρακλείου. Όπω κατέγραψαν οι επιστήμονε, η παρακτή ενετική οχύρωση, το φρούριο του Κούλε, ο κόλπο του Δερματά, η περιοχή του Καράβολα και του Μουσείου Φυσική Ιστορία εμφανίζουν σημαντική φθορά και εκτεταμένε υποσκαφέ. Γεγονό που επιβάλλει τεχνικά και υποστηρικτικά έργα με στόχο τη μείωση τη κυματική ενέργεια που τρώει σιγά-σιγά το ενετικό τείχο. Ο μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η κυματική ενέργεια που χτυπάει πάνω στο τείχο πέρα από τη γεωμορφολογία και το υλικό του, το πυθμένα, αυτό εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Ειδικότερα για τον κόλπο του Δερματάπου το 1945. Είχε 41 μέτρα πλάτο παραλίε και σήμερα περιορίζεται στα 8 μέτρα. Οι επιστήμονε προτείνουν να δημιουργηθεί τεχνητή παραλία με προσθήκη άμμου και ειδικού τεχνικού έργου μέσα στη θάλασσα. Αυτό έχει και μεγάλα ωφέλη, καθώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να ψυχεί ο συγκεκριμένο χώρο και εναρμονίζεται και με το περιβάλλον, δίνει μια άλλη αισθητική. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και χαρακτηριστικά έχουμε την παραλία στη Μασαλία. Η επίπτωση των ακραίων καιρικών φαινομένων και τη κλιματική αλλαγή στα ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηρακλείου καταγράφονται στο πρώτο μέρο τη μελέτη που περιέλαμβανε την ανάλυση της της περιόχης, τη επικινδυνότητα τη ευρύτερη περιοχή στη διάβρωση και τον εντοπισμό των τμήματων εκείνων τη ακτή που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Τα πλήρη αποτελέσματα του ερευνητικού έργου αναμένεται να παραδοθούν στο Δήμο Ηρακλείου μέχρι το τέλο Απριλίου.